σας. Τι γίνεται? Καλά εσείς? Λοιπόν, η Μέλτα Δημήτρη πάει Οικονομόπουλο. Εγώ θα μείνω... Μέλτα μου, στο... Ναι. Εγώ ντύθηκα έτσι όμορφα κομψή, δεν θυμάμαι τώρα τι είπες. Ναι. Αν και το κομψό τελικά είναι παρεξηγημένο εδώ. Αυτό κατάλαβα κι εγώ και δεν ξέρω τι εννοούσε. Και όχι, πριν, δεν έβαλα, δεν βγήκαμε με διαφάνιση με το στήθος, δεν έβαλα κάτι άσχημο. Δεν ήθελα για να προσβάλλω κάποια από τις κοπέλες, απλά προσπαθούσα να καταλάβω κι εγώ το έτσι πως το είπε, τι εννοεί το κομψό. Δηλαδή, αν φοράω κάτι πάνω μου το οποίο μα δεν είναι. Εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη κομψό. Κάτι πιο διαφορετικό. Με αυτή την έννοια τη ρώτησα. Να καταλάβω κι εγώ τι εννοούσε τον κομψό. Δηλαδή, μπορώ σε να μένα σου εξηγήσω εγώ μετά. Με... Συγγνώμη που. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Εννοούσες για μένα που σου είπε το κομψό? Όχι, εγώ δεν σου είπα κομψό. Κάτι είπε ότι ήθελα να καταλάβω να το εξηγήσω. Τι εννοούσε το κομψό. Θα σου δηλαδή, πω. Αν κομψό, φοράω κάτι το οποίο δεν είναι. Κομψό θα σήμαινε αυτό το φουστάνι να έχει σωστή εφαρμογή. Αυτό είναι το κομψό. Μάλιστα. Προσπάθησα να καταλάβω τι εννοούσε ότι δεν είναι κομψό, για να μου εξηγήσει λίγο, δηλαδή μήπως δεν φοράω εγώ κάτι μπορώ κομψό. Μπορώ να σε βοηθήσω εγώ. Ναι, αυτό. Το κόσμο δηλαδή, αν φοράς, φέρετε κάτι πιο... Το κόσμο που φοράς. Ναι. Δεν είναι κομψό. Μάλιστα. Δεν είναι elegant. Είναι ένα κόσμημα το οποίο θα, αν ήταν αληθινό, θα κόστιζε όλη την παραγωγή εδώ, το οποίο δεν κοστίζει όλη την παραγωγή εδώ, άρα... Είναι κάτι που φαίνεται ψεύτικο, αλλά το δείχνει πάρα πολύ ότι είναι ψεύτικο, ναι. Που σημαίνει χάνει την κομψότητά του. Το ρούχο, όπως είπε η Αναστασία, είναι από το μαγαζί σου και μια χαρά, απλά δεν είναι για το δικό σου σώμα, θέλει πιο μικρό νούμερο, δεν στέκεται καλά. Ναι, απλά ήθελε παραπάνω, λίγο πίσω, πιο πολύ σφίξιμο. Μπορείς να βγάλεις το σακάκι να δούμε. Ναι. Και είναι από τα φορέματα που έρχεται και μαζεύει πολύ μπροστά και δεν ήθελα να φαίνεται τόσο πολύ κοντό. Ωραία, για να κάνει μια στροφή. Okay. Το σακάκι, ξαναβάλω το να το δούμε ολοκληρωμένο. Απλά θέλω να δούμε το fitting. Το fitting του φορέματος. Η αλήθεια είναι τώρα που το έβγαλες και έκανες και τον κύκλο μου. Την πασαρέλα σου εδώ γύρω-γύρω. Και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλοραμένο. Όχι ότι δεν είναι. Είναι άλλο θέμα. Αλλά το fitting. Ξέρεις τι, άμα είναι κακοραμένο, φαίνεται ούτως ή άλλως κακό πάνω σου. Δεν φαίνεται ότι χρειάζεσαι μισό νούμερο και δεν ξέρω το ένα νούμερο πιο κάτω, ναι. Αν θα σε κολάκευε ή απλά θα σε πίεζε. Και τα παπούτσια, τα οποία αυτά τα παπούτσια γενικά τα βλέπουμε συνέχεια, αλλά αυτό το ντύσιμο θέλει άλλα παπούτσια, θέλει ένα πεδιλάκι πιο κομψό, πιο λεπτοτακούνι και πιο λεπτεπίλεπτο. Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο καιρό εδώ όσο είναι ο Στέλιος και στις προηγούμενες σεζόν, αλλά θεωρώ ότι από την αρχή του σόου, που είμαι εδώ σε αυτή τη σεζόν, δεν έχω δει κορίτσι με πιο άστοχα look να μπαίνει στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν το έχεις στιλιστικά ίσως, αλλά αν το έχεις, γιατί δήλωσε συμμετοχή. Όχι, δεν νομίζω ότι δεν το έχω στιλιστικά. Μέχρι στιγμής δεν το έχεις όμως. Ναι. Άρα τι συμβαίνει? Ξέρω, ίσως το λάθος time, δεν ξέρω. Το πώς μπορούσε να το φτιάξει, θα αφήσω τα παιδιά να σου πούνε, να μην τα πω όλα. Έστω. Ωραία, ας προχωρήσουμε τώρα στην Ηλιάνα. Λοιπόν, να σου πω, Μέλτα μου, ότι πραγματικά στεναχωριέμαι που έχεις έρθει σε αυτό το σημείο του σόου. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο για σένα να τα καταφέρεις. Όντως, το φόρεμα σου κάνει πολύ ωραία εφαρμογή, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι... Είναι λάθος. Όχι, δεν είναι ότι είναι λάθος. Είναι λάθος ζυγισμένα, μετρημένα, τα χρώματα για να μοιάζει νηξιάτικο. Είναι πολύ υπερβολικά τα κοσμήματά σου. Δεν ξέρω αν θα καταφέρεις να φτάσεις σε ένα καλό σημείο. Νομίζω ότι θέλει άλλου είδους προσπάθεια από σένα. Θα αφήσω τα λάθη για το Στέλιο, γιατί νομίζω ότι έχουμε ανοίξει πολύ αυτή την κουβέντα εδώ και πολλή ώρα. Και θα σου βάλω κι εγώ ένα, αλλά να ξέρεις ότι έχει δύο καρδούλες από τον Αρίων. Πού είναι κάτι αυτό, όσο και να το πεις. Στέλιο. Εμένα αυτό το φόρεμα, δεν θα σου πω αν μου αρέσει εμένα ή όχι, αλλά είναι ένα φόρεμα το οποίο και σου ταιριάζει το σώμα σου πολύ. Βγάλε το σακάκι. Η εφαρμογή του είναι ολόσωστη και αν είναι ωραίο ή όχι, αυτό είναι τελείως υποκειμενικό. Δηλαδή υπάρχουν πολλές γυναίκες που αυτά τα φορέματα τους αρέσουν. Αυτό το φόρεμα φοριέται και στα μπουζούκια και σε γάμους και σε πάρα πολλά μέρη. Εντάξει, όμως το χειμώνα. Ναι. Το κόσμημα αυτό είναι πάρα πολύ ψυχρό για αυτή την εικόνα και πάρα πολύ λαμπερό ψεύτικα. Οπότε το βγάζεις, καλύτερα αυτό το κόσμημα το φοράς με πιο χαλαρά ρούχα, πιο casual, δηλαδή με ένα τζι, με ένα... Το βάλα
Γι' αυτό το βάλα για το φόρεμα. Γενικά δεν το. Δεν... Με το φόρεμα αυτό δεν πάει και να μην το ξαναβάλεις. Εντάξει. Πρέπει να προσπαθήσεις πολύ περισσότερο. Γενικά. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όχι φιάπες με αυτά τα φορέματα, όχι μαύρο με κόκκινο το καλοκαίρι. Okay. Κράτα αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Ένα. Ευχαριστώ. 4,6 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να καθίσεις.